Ιωαννίδου, Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ, κάνει λόγο για δεσμεύσεις από πλευράς κυβέρνησης για άρση της εν λόγω αδικίας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάποιο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι μέλη των ταμείων Προνοίας που κουρεύτηκαν έλαβαν γραπτές δεσμεύσεις για καταβολή του 75% του συνόλου του ποσού που δικαιούνταν. Η αποκατάσταση των ταμείων Προνοίας είχε αρχικά τοποθετηθεί μετά τη λήξη του μνημονίου, ωστόσο πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών μετέθεσε την υλοποίηση της δέσμευσης σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο. Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Άνδρος Κυπριανού αναφέρει πως θεωρούμε ότι η στάση της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που η ίδια έχει αναλάβει απέναντι στους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία πριν την αυτοδιάλυση της παρούσας Βουλής, όπως αντίστοιχα πρόκειται να γίνει και με άλλα νομοσχέδια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σημειώνει, Χρήσανθε, πως η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας δεν αφορά μόνο τους διεθνείς πιστωτές και τους ξένους εμπειρογνώμονες, αλλά εκφράζεται και εμπράκτος προς το σύνολο των εργαζομένων στην Κύπρο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς αποθρασύνθηκαν εντελώς τα εγκληματικά στοιχεία, έριξαν μέρα μεσημέρι βόμβα Μολότοφ σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Ακακίου. Οι μαθητές δεν διέτρεξαν ευτυχώς κανένα κίνδυνο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις αίθουσες. Για μεμονωμένο περιστατικό κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας, κακόβουλη ενέργεια λέει η αστυνομία και αξιολογεί μαρτυρία, η οποία αναφέρεται σε κουκουλοφόρους που επέβαιναν μοτοσυκλέτας. Το ρεπορτάζ έχει Έλενα Λουκά.